το κόστος της οικογένειας, ουσιαστικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον κύριο Κορέτζελο. Δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για θέματα παιδείας, αλλά τώρα προέκυψε, κύριε Κορέτζελε. Τι ακριβώς ζητάτε εσείς? Για μας είναι ένα κύριο ζήτημα το σχολείο της Λάρινας και δεν είναι μόνο και το Λύκειο, είναι όλο και το Δημοτικό, είναι τα πάντα. Και θα σας πω κάτι, το βάζουμε καθαρά σαν θέμα ασφάλειας. Ο δρόμος από το εργοστάσιο, από τη Λάρινα δηλαδή προς το Μαρτίνο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για το χειμώνα για να ανεβαίνουν τα παιδάκια για να κάνουν σχολείο στο Μαρτίνο. Και να σας πω και το άλλο, ότι το σχολείο αυτό δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα περισσότερα έξοδα του σχολείου τα έχει αναλάβει η εταιρεία, τα έχει αναλάβει Λάρκο. Οπότε, γιατί αυτό το σχολείο θέλουν να το κλείσουν? Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Τα έχουν συρριχνώσει όλα στο βωμό του Καποδίστρια. Υπάρχει κάτι άλλο πίσω που θέλει να φύγει το σχολείο από τη Λάρινα? Αυτό είναι το σχολείο των εργατών. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για 300 μαθητές. Οι οικογένειες που μένουν στον οικισμό πλέον είναι ένα μεγάλο χωριό. Το θέμα είναι τώρα εάν όλα αυτά έχουν σχέση με την αναπροσαρμογή και το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας να συρρυκνώσει τα σχολεία. Και αν μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον θα πρέπει να διεκδικήσετε μια εξαίρεση. Τι σας έχουν πει μέχρι τώρα, τι ξέρετε? Αυτό που ξέρουμε εμείς, γιατί ανακάτεψα και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μπακογιάννη, εγώ, ναι, για το σχολείο της Λάρινας. Και απέτησα να γίνει μια εξαίρεση στο σχολείο εδώ πέρα. Δεν το απέτησα εγώ δηλαδή, απλώς σαν πρόεδρος των εργαζομένων, και επειδή έρχονται όλοι οι γονείς στο σωματείο και απευθύνονται για το σχολείο, εγώ όφυλα να το βάλω στην περιφέρεια το ζήτημα. Ο κύριος Μπακογιάννης ήρθε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Δεν υπάρχει ακόμα δηλαδή κάποια ενημέρωση από την πλευρά σας? Δεν σας έχει πει κάποιος αν πρέπει ή δεν πρέπει, ή αν έχει γίνει μια εξαίρεση στη διαδικασία αυτή? Εσείς πάντως, από ό,τι μου λέτε, γιατί έχω κάνει και εγώ μια έρευνα, μιλάμε για τις λυκειακές τάξεις, αλλά τώρα το διευρύνετε το θέμα. Συνολικά δηλαδή για το σχολείο της Λάρινας. Βεβαίως, δεν είναι καθαρά θέμα του σχολείου, είναι όλων των παιδιών. Και σας είπα εδώ ότι θέτε θέμα ασφάλειας, μεταφοράς των μαθητών. Αυτό το θέμα που θίξατε είναι το πιο... Μαρτίνο. Οπωσδήποτε είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά, έχω κατέβει πολλές φορές και εγώ από την Εθνική προς το εργοστάσιο, ο δρόμος δεν είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά το χειμώνα. Κύριε Στεριόπουλε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ τώρα αυτή τη στιγμή, ή με ρωτήσετε έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δρόμος είναι ημιτελής ως προς το Μαρτίνο. Δηλαδή θα χιονίζει, θα βρέχει. Πώς θα ανεβαίνουν αυτά τα παιδιά? Και να σας πω κάτι για τα παιδιά του Λυκείου. Θα αναγκάζονται τα περισσότερα να παίρνουν μηχανάκια, παπάκια ή οτιδήποτε άλλο να ανεβαίνουν απάνω. Εδώ πραγματικά οι γονείς θα καρδιοχτυπούν μέρα νύχτα. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα με αυτή τη διαδικασία αν εμείνουν οι άνθρωποι του Υπουργείου Παιδείας. Δεν σας ρώτησα αν έχετε προσεγγίσει καθόλου την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση εδώ, τον κύριο Παλιαλέξη. Κοιτάξτε, για τον κύριο Παλιαλέξη, σας είπα, είχα μια κουβέντα με τον κύριο Μπακογιάννη, το οποίο πρέπει να την έχει κάνει ο κύριος Μπακογιάννης με τον κύριο Παλιαλέξη την κουβέντα αυτή. Άρα λοιπόν περιμένετε να δείτε τι εξελίξεις θα υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε... Βέβαια, ακούστε, εμείς, εγώ επειδή μιλάω καθημερινά με γονείς, μέχρι με κινητοποίηση μπορούμε να το φτάσουμε. Το σχολείο δηλαδή δεν πρέπει να φύγει. Για πόσους μαθητές μιλάμε, στο σύνολο, κύριε Κορέτζελε? Για πόσους μαθητές μιλάμε στο σύνολο, δηλαδή πόσες οικογένειες θα ξεβολευτούν αν δεν εισακουστεί το δικό σας αίτημα? Κοιτάξτε, σε νούμερο δεν μπορώ να δω, κύριε Στεριόπουλε, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά αυτή τη στιγμή, γιατί οι εργαζόμενοι, ο οικισμός είναι γεμάτος. Τα παιδιά αυτά είναι όλα στη Λάρινα. Τώρα αν είναι 100, αν είναι 150... πάντως είναι ένα νούμερο σεβαστό. Δεν μπορεί να μεταφερθούν αυτά τα παιδιά εδώ, από εδώ τώρα αυτή τη στιγμή και να πάνε στο Μαρτίνο. Ή να έρθουν στη Μαλαισίνα ή να πάνε κάπου αλλού. Είναι δηλαδή αδύνατο, εννοείται και στον οικονομικό προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό της οικογένειας. Βεβαίως. Αλλά σας βάζω το κύριο ζήτημα όμως, ότι είναι θέμα ασφάλειας η μεταφορά των μαθητών πλέον. Που είναι το κυριότερο. Δηλαδή, ο γονιός θα πρέπει να αφήνει τη δουλειά του για να πηγαίνει να παίρνει το παιδί του στο σχολείο. Μάλιστα. Και σας είπα, τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ευχάριστα να κυκλοφορούν με τα μηχανάκια να πηγαίνουν, έρχονται από το Μαρτίνο στη Λάρινα χειμώνα καιρό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μισό λεπτάκι, κύριε Κορέτζελε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος Λοκρών, ο κύριος Μπόκος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια επικοινωνία με το Υπουργείο, με το γραφείο του κυρίου Λοβέρδου και δεν ξέρω αν έχει συνολικά ενημέρωση για τις σχολικές μονάδες. Κάτι πρέπει να έχει για τις ηλικιακές τάξεις τουλάχιστον. Κύριε Μπόκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχετε ενημέρωση για το τι θα γίνει με τις ηλικιακές τάξεις τουλάχιστον ή συνολικά με το σχολείο στη Λάριμνα? Το κυριότερο πρόβλημα είναι στις ηλικιακές τάξεις οι οποίες κινδυνεύουν. Βέβαια δεν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι καλά από τη σχολική χρονιά του 2011, ναι, όπου είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση η συγχώνευση του σχολείου των ηλικιακών τάξεων Μαρτίνου που εδρεύονται, που στεγάζονται μάλλον στη Λάρκο, με το λύκειο του Μαρτίνου. Από τότε και μέχρι σήμερα έπαιρνε το θέμα συνεχώς αναστολή, η απόφαση δηλαδή αναστολή, με παρεμβάσεις των τοπικών παραγόντων, αλλά και των πολιτικών, μέχρι που είχε ουσιαστικά ενημερωθεί, φαντάζομαι, ο κόσμος του σχολείου από τον Φεβρουάριο μήνα. Είναι μια πληροφορία που την είχαμε από τον Φεβρουάριο. Κάποιοι ίσως να μην την θεώρησαν σημαντική, θεώρησαν ότι ήταν απλώς... Κύριε Μπόκο, μιλήσατε σήμερα με το γραφείο του κυρίου Λοβέρδου? Ναι, μιλήσαμε. Ποιες είναι οι εξελίξεις, τα καινούργια, πείτε μας. Ναι, μιλάμε εδώ και μία εβδομάδα. Το θέμα δεν θα λυθεί οριστικά, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, η απόφαση μετακίνησης, συγχώνευσης των σχολείων, δεν θα λυθεί οριστικά. Δηλαδή, δεν θα βγει μια απόφαση που θα αναιρεί την προηγούμενη. Αλλά, μας είπαν ότι κατά 99% θα υπάρξει μια απόφαση που θα αναστέλει την σημερινή της ισχύ και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή του χρόνου ενδεχομένως να έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Για να είμαστε δηλαδή ενδεχομένως, λοιπόν, πραγματικά. Ενδεχομένως του χρόνου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά για την επόμενη σχολική χρονιά δεν θα υπάρξουν αλλαγές, έτσι? Κατά 99% δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Κατά 99%. Να έχουμε την οριστική απάντηση από το Υπουργείο. Το χειρίζεται και ο κ. Λοβέρδος, έχει ασχοληθεί με αυτό, και ο κ. Δερμετόπουλος, ο οποίος είναι και καθήλυνα αρμόδιος. Από εκεί και έπειτα ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο για τους μαθητές να μετακινούνται. Αλίμονο. Κύριε Μπόκο, με ακούτε? Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Με ακούτε? Να βάλουμε το θέμα της ασφάλειας του δρόμου. Το έβαλε και ο κύριος Κορέτζελος που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει. Σας ρωτάω κι εγώ, λοιπόν, ο δρόμος είναι αρμοδιότητας ποιου? Ο δρόμος είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει, είχε ανταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2008, αν δεν κάνω λάθος, ναι, την εποχή του κ. Χιμάρα. Απεντάχθηκε το έργο εξαιτίας κακού χειρισμού του εργολάβου. Ξανετάχθηκε στην, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε ποιο κωδικό της περιφέρειας, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε. Και παρότι χρηματοδοτήθηκε, όπως βέβαια μας ενημερώνει η περιφέρεια, εδώ και κάθε χρόνια, ναι, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Γίνονται μικρές παρεμβάσεις, τόσο μικρές που ουσιαστικά μπορεί ο καθένας να τις θεωρήσει ανοιχτές και δεν αποτελεί ασφαλή δίωδο για μαθητές. Θα έλεγα μια παρέμβαση εδώ να ακούσει ο συνάδελφος. Κύριε Μπόκο, μία ανωτελεία. Ναι, κύριε Κορέτζελε. Επειδή ο καλός μου φίλος ο Χρήστος ο Μπόκος πλην από συνάδελφος είναι και φίλος, θέλω να κάνουμε μία έτσι συζήτηση εφόλης της ύλης. Κανονίζω ένα ραντεβού μέσω του κυρίου Μπακογιάννη να πάνε οι σύλλογοι της Λάριμνας, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων δηλαδή, να δουν τον υφυπουργό, τον κύριο Δερμετζόγλου, και κάποιοι άλλοι παίρνουν εμπόδιο. Τώρα δεν ξέρω, έχουν μπερδευτεί οι σύλλογοι, οι παρασύλλογοι, και θέλουν να βγουν κάποιοι άλλοι μπροστά για να πούνε ότι κάθισαν το σχολείο στη Λάριμνα. Και αυτό το έζησα εγώ προσωπικά. Τώρα δεν είναι η ώρα ποιος θα πάρει το μετάλλιο. Η ώρα είναι πιο, αν θα κρατηθεί το σχολείο εδώ και να μην έχουμε αυτό που είπε ο φίλος ο Χρήστος, να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια. Λοιπόν, αν κάποιοι πάνε να καπηλευθούν και το σχολείο της Λάριμνας ακόμα, να σταματήσει μέχρι εδώ. Υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν οι πολιτικοί, όπως είπε ο συνάδελφος ο Χρήστος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να μην περνάμε πολύ, για να τα κάνουν σαλάτα στο τέλος. Μάλιστα. Κύριε Μπόκο. Ναι. Συμφωνώ με τον κύριο Κορέτζελο, όντως υπάρχει μια σύγχυση και μια συνεννοησία σχετικά με τις συζητήσεις και τις συναντήσεις που έχουν γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις έχω και εγώ το ίδιο παράπονο με τον συνάδελφο, ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση στους αρμόδιους φορείς. Και ένας από τους αρμόδιους φορείς είναι και ο Δήμος.
και φυσικά και ο τοπικός αντιδήμαρχος. Βέβαια, και με τη δική μου ιδιότητα, την προσωρινή του αντιδημάρχου, γιατί παραδίδω εγώ σε ένα περίπου μήνα, αλλά και με την πολιτική μου ιδιότητα, προσπάθησα να προσφέρω ό,τι ήταν δυνατόν στην τοπική κοινωνία. Όντως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Καυτογραφή του κ. Λοβέρδου. Η πολυφωνία και η πολυγνωμία. Βέβαια, δεν γνωρίζω ποιες είναι αυτές οι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν συμβάλλουν ή αν θέλετε συμβάλλουν αρνητικά στην αυτή, σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται από όλους. Οι τοπικοί παράγοντες της Λάρισας, κύριε Χρήστο, είναι. Τους γνωρίζουμε και οι δύο πολύ καλά. Το ξέρω, αλλά εντάξει, καλό είναι να. Νομίζω αφού τους ξέρετε και οι δύο. Αφού τους ξέρετε και οι δύο, έχετε σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη δύναμη από όλους τους υπόλοιπους. Άμα συνεννοηθείτε εσείς οι δύο, τα υπόλοιπα νομίζω περιτεύουν. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Κατάλαβε και ο κόσμος τι γίνεται. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα. Νομίζω οι δικές σας παρεμβάσεις είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι θα καταλάβει και το γραφείο του κυρίου Λοβέρδου ότι είναι στην ίδια κατεύθυνση και δεν θα δημιουργηθούν και δεν θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Το γραφείο του κυρίου Λοβέρδου πάντως. Ωραία, να είστε καλά, καλό βράδυ.